Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, με πρωτοβουλία της Επιτροπής Χωροταξίας Υποδομών και Περιβάλλοντος, διοργάνωσε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ειδικό θεματικό συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη με θέμα τα μοντέλα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και ο ρόλος των ΟΤΑ, εκτίμηση χωρικών πληθυσμιακών και οικονομικών παραμέτρων. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και διεξήχθη σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και απευθύνεται στους δημάρχους καθώς και τους δημοτικούς συμβούλους της χώρας, όπως και στους συμβούλους ανάπτυξη των ΠΕΔ και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με το περιβάλλον. Ένα θέμα το οποίο φιλοδοξούμε από την ΚΕΔΕ και τη ΠΕΔ να λυθεί εδώ, δίνοντας δρομολογίες κατευθύνσεις από συνεννόηση και από το άπλωμα μοντέλων διαχείρισης σε όλα τα μέρη του κόσμου τα πιο πετυχημένα. Είναι καιρός, γιατί χάσαμε πάρα πολύ καιρό ήδη, είναι καιρός να ομονοήσουμε και να συμφωνήσουμε για τα μοντέλα εκείνα τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν σε κάθε τόπο με διαφορετικότητα λόγω των ειδικών συνθηκών που υπάρχουν. Παράλληλα, τη στρατηγική αλλά και τα μοντέλα διαχείρισης που θα πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτοδιοικητικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό και ρεαλιστικό τρόπο το εθνικό θέμα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, ανέπτυξε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Γιώργος Παντούλης, μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου. Κατά την ομιλία του, σημείωσε πως από το συνέδριο της Αλεξανδρούπολης επιχειρεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στο δημόσιο διάλογο για το εθνικό ζήτημα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, με στόχο να μεταφερθεί τεχνογνωσία στους αιρετούς της αυτοδιοίκησης, ώστε να δρομολογήσουν βιώσιμες λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Είμαστε σήμερα εδώ για να μπορέσουμε μέσα από το διήμερο να αποτυπώσουμε, να καταγράψουμε και τελικά ελπίζω η κεντρική εξουσία να εφαρμόσει το πώς πρέπει να διαχειριστούμε τα αστικά απόβλητα και στη χώρα μας. Η Ευρώπη έχει διδάξει. Εμείς είμαστε πίσω. Πίσω στον εξορθολογισμό για να μπορέσουμε μέσα από λίγα χρήματα να κάνουμε ποιοτικότερα πράγματα και βέβαια το χρωστάμε αυτό διότι το περιβάλλον αυτή τη στιγμή φορτίζεται και πρέπει στις νέες γενιές να δώσουμε ένα περιβάλλον καλύτερο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Η χαρά να έχουμε υπό την αιγίδα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ένα πολύ σημαντικό συνέδριο το οποίο διοργανώνει και την Ένωση Δήμων Ελλάδος και που με τη συμμετοχή του Προέδρου είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να το φέρουμε υπό την αιγίδα μας. Θεωρούμε ότι είναι ένα συνέδριο το οποίο δεν αφορά μόνο την περιοχή μας, αλλά κατά μείζωνα λόγο όλη την ευρύτερη περιοχή, όλη την Ελλάδα και θα έλεγα ότι αφορά και τη διασύνδεση των χωρών σε ένα θέμα κρίσιμο και διαχρονικό, το οποίο ακουμπάει η οικονομία, ακουμπάει την αειφορία και κυρίως ακουμπάει τον κοινωνικό μας ιστό και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να ζούμε. Είμαστε εδώ σήμερα σε ένα μεγάλο ραντεβού, με τη λογική. Αυτό που πρέπει να επικρατήσει σε όλες μας τις πολιτικές αποφάσεις είναι ο ρεαλισμός. Και λέμε ρεαλισμό το να προσεγγίζουμε τα θέματα τεχνοκρατικά, δεύτερον να προσεγγίσουμε τις καλές πρακτικές που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τρίτο να εφαρμόσουμε αυτά τα μοντέλα τα οποία μπορεί να αντέξουμε οικονομικά και τα οποία είναι τα ιδεατά για την προστασία του περιβάλλοντος. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη χώρα μας, πέρα από τα συνέδρια, τις θεωρίες και τις απόψεις που κάθε φορά διατυπώνονται, πρέπει επιτέλους να φτάσει σε αποτέλεσμα. Επί 20 χρόνια βρίσκεται στη μέση, σε ένα μετέωρο βήμα, χωρίς να ολοκληρώνεται. Και σε αυτό υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές, ευθύνες μη αποτελεσματικότητας, που στο τέλος όλη αυτή η κατάσταση μετακυλίεται σε βάρος του πολιτιστικού και του περιβαλλοντικού μας αποθέματος. Ένα πρόβλημα το οποίο το ζούμε πιο πολύ από όλους. Παρατηρώ και ξέρω και από άλλες συναντήσεις της ΚΕΔΕ και άλλων φορέων της περιοχής, αλλά και ευρύτερα ελληνικούς φορείς, ότι απασχολεί την τοπική αυτοδιοίκηση το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και το προσέχουν. Φανταστείτε μόνο ότι εμείς αυτό το τεράστιο κόστος το έχουμε ήδη εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, ζούμε το πρόβλημα σε όλο το μεγαλείο και από την οικονομική του διάσταση, αλλά και από την πραγματική του την καθημερινότητα πιο πολύ από οποιοδήποτε δήμα, τουλάχιστον της περιφέρειας, θεωρώ ότι πανελλαδικά. Οι συνθήκες είναι οι ωριακές λειτουργίες των χώρων και των συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων μέσα σε ένα καινούριο οικονομικό περιβάλλον, μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δεν υπάρχουν δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά, η διαχείριση των σκουπιδιών μπορεί να αναδειχθεί σαν ένα
τεράστιο πλεονέκτημα. Στερεά απόβλητα, ένα τεράστιο πρόβλημα για όλη τη χώρα. Ήταν καιρό η ΚΕΔΕ, με πρωτοβουλία του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, να έχει αυτή την θεσμική παρέμβαση, η οποία προσδιορίζει και το αστικό μέλλον και την τουριστική προοπτική και την κοινωνική συνοχή. Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό το συνέδριο θα βρεθούν λύσεις, θα δοθούν απαντήσεις για να μπορούμε να διαχειριστούμε όσο γίνεται καλύτερα την διαχείριση των απορριμμάτων, πάντα προς όφελος των συμπολιτών μας. Πλέον το καζάνι βράζει όσον αφορά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, δηλαδή των σκουπιδιών. Έχει φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο. Οι δήμαρχοι εμείς εδώ πέρα δεν ξέρουμε πού να πάμε και τι να κάνουμε τα σκουπίδια μας. Και ελπίζω ότι αυτό το συνέδριο θα δίνει ή θα δρομολογήσει κάποιες από τις λύσεις που χρειάζεται η διαχείριση των αποβλήτων. Εμείς στο Δημόσιο έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει ο σχεδιασμός, νομίζω, να τον ξαναδούμε όσον αφορά το σχεδιασμό, τον περιφερειακό σχεδιασμό, γιατί είναι τεράστια τα έξοδα για να μεταφέρουμε τα σκουπίδια όπως προβλέπει ο σχεδιασμός στην Κομοτηνή. Στην Καβάλα έχουμε σαφώς μία μείωση στο ΝΑΖ και συνέχεια αυτή τη στιγμή, μετά την ανακύκλωση, αυτή τη στιγμή η Καβάλα βρίσκεται πρώτη στις γραμμές της περιφέρειας και με αποτέλεσμα το ανακυκλώσιμο υλικό να είναι στο 50% των απορριμμάτων. Δηλαδή τώρα πια τα δρομολόγια από την Υπηρεσία Καθαριότητας είναι 50% και τον πράσινο και 50% και τον μπλε κάδο. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο ελαττώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων μας.